Ρεσιτάλ τραγουδιού με τίτλο Ρομαντισμό στην Κεντρική Ευρώπη, με την υψήφωνο Σοφία Κιανίδου και τον πιανίστα Στέφανο Νάσο, πραγματοποίησαν χθες το απόγευμα ο Οργανισμός Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας, το ΔΙΠΕΘΕ Κοζάνης, στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος Ιανουαρίου-Απριλίου 2018 της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τέχνης και οι καλλιτέχνες ερμήνευσαν έργα των Μεσάιαν, Μπερλιόζ και Σούμαν. Η Σοφία Κιανίδου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε στο Νέο Οδείο Θεσσαλονίκης και συνέχισε τις σπουδές της στη Μουσική Ακαδημία της Βιέννης. Έχει συνεργαστεί με την Λυρική Σκηνή, με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με την Όπερα Δωματίου Αθηνών, την Όπερα Θεσσαλονίκης αλλά και άλλους ανεξάρτητους φορείς. Ο πιανίστας Στέφανος Νάσος έχει δώσει συναυλίες ατομικές και μουσικής δωματίου και έχει εμφανιστεί ως σολίστ με ορχήστρες σε Βουλγαρία, Φιλανδία, Αγγλία, Γερμανία, Ιαπωνία και Ελλάδα. Ηχογράφησε το δεύτερο κονσέρτο του Προκόφιεφ με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΑ. Οι εμφανίσεις του περιλαμβάνουν πολλά φεστιβάλ σε Ελλάδα και Ευρώπη, ενώ έλαβε τον τίτλο του διδάκτορα της μουσικής από την Ακαδημία Σιμπέλιους του Ελσίνκη το 2006, ενώ προηγουμένως σπούδασε στις ανώτατες σχολές μουσικής της Κολονίας.